Έλα, ακούμε, ακούμε. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε βλογκάκι. Πρέπει να είναι ίσως από τα πρώτα vlogs που κάνω. Πολλοί θα αναρωτιέστε αν το project που σας έλεγα έχει να κάνει με τα vlog. Δεν έχει καμία σχέση, απολύτως. Απλά είπα, επειδή όλες αυτές οι μέρες περνάνε έτσι λίγο βαρετά και λίγο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να βάλω, καλό τα βάζω σε λίγο, είπα να κάνω ένα βλογκάκι έτσι για τη φάση και μόνο, ατμιστικό φυσικά όσο μπορεί να είναι, τέλος πάντων, εννοώντας ότι θα μιλήσω και για κάποια ατμιστικά πράγματα. Βέβαια η διαδρομή θα είναι πολύ συγκεκριμένη, οπότε είναι ότι προλάβω. Η ώρα είναι 9 το πρωί και φυσικά όπως καταλαβαίνετε πηγαίνω στο μαγαζί. Μισό λεπτάκι, μη σκοτώσουμε κανέναν εδώ πέρα που πετάγονται έτσι δίχως αύριο. Λοιπόν, πηγαίνω στο μαγαζί, πρέπει να βάλω γυαλιά ήλιου, δεν παλεύετε διαφορετικά. Δώστε μου ένα λεπτό, βγάζω αυτό, για λίγα δευτερόλεπτα είμαι ψηλό τυφλός, όχι τελείως, και βάζω τα γυαλιά ηλίου, τα οποία πρέπει να σας πω. Βγάζεις τα γυαλιά, δεν βλέπεις, βάζεις τα γυαλιά ηλίου, τι είπα, βγάζεις τα γυαλιά, δεν βλέπεις, βάζεις τα γυαλιά ηλίου, πώς βλέπεις, τα γυαλιά ηλίου έχουν μοιοπία. Λοιπόν, όπως σας είπα, πάω στο μαγαζί. Εδώ πέρα ένας ταρίφας έχει κλείσει όλο το στενό, γιατί έτσι μπορεί και θέλει. Συγγνώμη στους φίλους μου ταξιτζίδες που θα το δούνε αυτό, αλλά ξέρετε και οι ίδιοι από μόνοι σας τι συμβαίνει. Είναι, πρέπει να πω ότι είναι, πώς να το πω, περιπέτεια η δρόμη αυτή την ώρα. Είναι όλοι που έχουν ξυπνήσει και δεν θέλουν να πάνε εκεί που πάνε, ή τους ξυπνήσανε άσχημα, ή εχθές το βράδυ δεν είχε σεχ και τους βγαίνει τώρα έτσι μία ένταση. Εδώ πέρα, ας πούμε, αριστερά μου, δεν μπορείτε να δείτε φυσικά εσείς, τρακάρανε. Ωραία πράγματα εδώ στην εξοχική Πεντέλη. Λοιπόν, όπως είπα, είπα να κάνω κάνα βλογκάκι, επειδή το project που θέλω να ξεκινήσω δεν το βλέπω σύντομα, λόγω του lockdown και γενικότερα κάποιων συνθήκων. Οπότε, ναι, είπα να κάνω μερικά βλογκάκια, είτε καλή ώρα σαν αυτή που κάνω τώρα που πηγαίνω στο μαγαζί και μπορεί να συνεχιστούν και μέσα στη μέρα, μπορεί και όχι. Σήμερα είναι Τρίτη. Δεν ξέρω πότε θα τα ανεβάσω, οπότε μπορεί να το δείτε σε λίγες ώρες, μπορεί να το δείτε αύριο μεθαύριο, αύριο Τετάρτη, Vape My Noob Live, μην το ξεχνάτε. Και έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι αύριο, το οποίο δεν θα σας το αποκαλύψω ακριβώς τι είναι. Θα δείτε βέβαια μέσα στην ημέρα κάποια post. Έχει να κάνει με μια καμπάνια, τέλος πάντων, υπέρ του ατμίσματος, φυσικά, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κουλουπού κουλουπού. Οπότε ναι, είναι μια κίνηση καινούρια, νέα. Θα περίμενες ότι κάτι τέτοιο θα το κάνανε κάποιοι άλλοι, πώς να το πω, σύλλογοι. Τι έχουμε, σύλλογο έχουμε, συλλόγους έχουμε. Τελικά το βρίσκεις από αλλού και όχι από εκεί που το περιμένεις. Βέβαια έχουμε δει κινήσεις, ή μάλλον έχουμε δει κοινότητες, συλλόγους, κουλουπού κουλουπού που ήταν άπραγοι για πάρα πολλά χρόνια, ή τέλος πάντων οι κινήσεις που κάνανε δεν ήταν τίποτα wow.
Οπότε η κίνηση αυτή που θα μιλήσω αύριο Τετάρτη, ή αν δεν έχει ανέβει το βίντεο τέλος πάντων θα το έχετε δει την Τετάρτη, θεωρώ ότι είναι ίσως από τις καλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το άτμισμα. Έχει μια διαδικασία τέλος πάντων που πρέπει να συμμετέχετε κι εσείς, τύπου πώς το λένε, τύπου petition, ας πούμε. Έχουμε δει petitions πάρα πολλά. Η συγκεκριμένη είναι πολύ στοχευμένη, είναι πολύ πιο οργανωμένη. Υπάρχει και υπάρχει και υλικό, υπάρχει media υλικό, να το πω και έτσι. Δεν ξέρω τώρα όλο αυτό που θα οδηγήσει και πόσο θα προχωρήσει και πόσο θα ανθίσει να γίνει, ας πούμε, πιο μεγάλο, αλλά τουλάχιστον σαν πρώτη φάση είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, πολύ οργανωμένο, που γενικά δεν το βλέπουμε αυτό στο άτμισμα, το θέμα οργάνωσης. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία είναι λίγο έτσι, ας το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την καμπάνια «Ο καπνός, ο ατμός δεν είναι καπνός» με την Τζαγέρα, το οποίο για μένα, δηλαδή αυτός που το σκέφτηκε ή το σχεδίασε ή τα σχεδιαστικά δεν μπορώ να πω, εντάξει, πολύ minimal, πολύ, αλλά αυτό με την Τζαγέρα, ρε παιδί μου, δεν, δηλαδή προσπαθούσα να μπω στη θέση ενός καπνιστή ο οποίος θα βλέπε κάτι τέτοιο και προσπαθούσα να δω τι θα σκεφτόταν, δηλαδή βλέποντας μια Τζαγέρα και λέγοντας «ο ατμός δεν είναι καπνός». Πραγματικά δεν. Πραγματικά θα πρέπει μετά να διαβάσει τα πολύ μικρά γραμματάκια, κουλουπού κουλουπού. Anyway, δεν... Πολύ fail για μένα. Νομίζω ότι δεν προσέφερε κάτι στον καπνιστή ή στο να ενημερώσει, δηλαδή ναι, δεν νομίζω ότι είχε κάποιο impact σε κάποιον περαστικό καπνιστή που θα το έβλεπε σαν αφισάκι, οπότε για μένα ήταν έτσι μια αποτυχία. Νομίζω ότι ήταν τύπου έχουμε ένα budget, θα στο δώσουμε, δεν ξέρω ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτής της αφίσας ή του concept αρχικά, γιατί από πίσω υπήρχε ένα concept, κάποιος είπε υπάρχει ατάκα, ας πούμε, ο ατμός δεν είναι καπνός, δεν είναι, δηλαδή δεν χρειάστηκε να βάλουν κάποιον copywriter για να βγάλει την ατάκα, το ξέρουμε, δηλαδή το λέμε και οι ίδιοι οι ατμιστές, και φαντάζομαι ότι προσπαθήσανε να δούνε πώς μπορούν να εικονογραφήσουν, ας πούμε, πως την ατάκα αυτή να την κάνουν εικόνα, και νομίζω δεν. Αλλά οκ, ναι. Οπότε αυτό το καινούριο, η καινούρια κίνηση, η καινούρια εκστρατεία, γιατί μιλάμε για εκστρατεία, που θα γίνει, θα το δείτε ότι είναι κάτι έτσι πιο οργανωμένο, πιο σωστό για μένα. Δηλαδή σαν κίνηση και σαν σκοπό, ας πούμε. Αυτό θα το δείτε αύριο Τετάρτη, όπως σας είπα, στις 10 η ώρα, στο Vape My Noob Live. Πρέπει να σας πω ότι για lockdown η κίνηση δεν παίζεται, έτσι. Είναι αυτό που λέμε ότι να είναι. Αλήθεια, τι κάνει ο τύπος στη μέση του δρόμου. Ότι να ναι. Ατμιστικό, τι άλλο ατμιστικό έχουμε, καινούρια προϊόντα έχουμε να δείξουμε αύριο. Για σας που βάλατε τα 20-21 dislike, που φαντάζομαι ότι ήταν dislike αγάπης, θα μπορούσε να πει κάποιος. Τι έγινε, γράφει αλλά δεν θέλει η οθονούλα, δεν θέλει να σε βλέπω, εντάξει. Μπήκανε μετά το τέλος
του live, νομίζω. Και νομίζω ότι ο λόγος ήταν ότι πολλοί περιμένανε το κλασικό giveaway, το οποίο έχω πει ότι δεν θα είναι κάθε φορά. Δηλαδή θα είναι τρεις θα έχω giveaway, μία δεν θα έχω. Μάλλον κάποιος τους πόνεσε και νομίζω ότι θα τους πονέσει πιο πολύ όταν θα βάλω αυτό. Σήμερα θα το ψάξω, έτσι για να το ξέρετε. Όταν θα βάλω αυτό το συστηματάκι που σου λέει ότι για να πάρεις μέρος πρέπει να έχεις μισή ώρα, ξέρω εγώ, στο live, ή θα πρέπει να συμμετέχεις στο live. Αυτό υπάρχει από μόνο του στο Nightbot, το πόσο συμμετέχει ο άλλος ή ανά πόσα λεπτά κάποιος θα πρέπει να έχει μιλήσει. Και θα σας πω γιατί το λέω. Πάρα πολλοί μου στέλνετε ότι είναι άδικο να κερδίζει κάποιος ο οποίος μπαίνει τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν και μπαίνουν, τέλος πάντων μπαίνουν για να προλάβουν έστω το τέλος του live. Αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο κάποιος ο οποίος έχει κάτσει αυτό το 2ωρο, 2,5ωρο και έχει δει το live, να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από κάποιον ο οποίος μπήκε 5 τελευταία λεπτά ή 10 τελευταία λεπτά. Θα σας πω βέβαια ότι το range των live viewers δεν αλλάζει πάρα πολύ στα giveaway, για να μην σας πω ότι έχω δει πολλές φορές να πέφτει κιόλας, που αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρουν τα giveaways, οπότε σου λέει έρχεται giveaway, τελειώνει το live, ας πάω να κοιμηθώ, γιατί παίζει και αυτό επειδή είναι αργά το live. Και υπάρχει και το άλλο, το ότι πέφτουν γιατί κάποιος βγαίνει για να μπει με άλλο προφίλ. Οπότε είναι πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά εγώ δεν μπορώ να τα κοντρολάρω όλα τα πράγματα. Θα μας τρακάρει αυτός. Είναι δηλαδή απίστευτο, το ζούνε. Το ζούνε, νομίζουν ότι είναι σε κάνα παρίντα καρ εδώ πέρα. Έλα μπρο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να βρω έναν τρόπο να είναι λίγο πιο δίκαιο. Να είναι λίγο πιο δίκαιο για αυτούς που πρώτον συμμετέχουν. Και με το συμμετέχουν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να ανοίξουν συζητησούλα και. Μπορούν να πούνε απλά ένα γεια, μπορούν κάποια στιγμή έτσι να μιλήσουν, να δείξουν τέλος πάντων το παρόν. Θα δω τώρα με ποιο τρόπο θα το κάνω. Αν έχει το Nightbot, πρέπει να το τσεκάρω βέβαια το πώς λειτουργεί αυτό στο Nightbot κατευθείαν, ώστε να μην μπω σε διαδικασία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το Streamlabs έχει από μόνο του ένα τέτοιο συστηματάκι. Δεν ξέρω βέβαια αν για να το κάνω αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσω το bot του Streamlabs, το οποίο δεν το ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Να δούμε. Με κάποιο τρόπο κάτι πρέπει να βρω. Άλλοι ας πούμε λένε ότι άμα δεν κάνεις like και καλά, μπορώ να δω και καλά άμα δεν κάνεις like το μπορείς να πάρεις μέρος ή δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο δεν ισχύει, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ή κάποιο bot να δει αν κάνατε like και κάνοντας το like να δει ότι είσαστε ικανοί να λάβετε μέρος στη κλήρωση. Αυτά είναι εντάξει για να πάρει ο άλλος το like και να φαίνεται ότι πήραμε like, που πολλοί πρέπει να πω ότι μετά τα παίρνουν πίσω, οπότε δεν έχει και νόημα. Όπως επίσης δεν έχει νόημα άμα έχεις πολλά like ή λίγα like. Έχουμε δει βίντεο που έχουν άπειρα dislike και πάλι μια χαρά πάνε. Θα πρέπει οπότε να ψάξω κάποιο σύστημα το οποίο μετράει κάπως κάτι. Νομίζω παλιά ο Βασίλης ο Λαζάρο το είχε κάνει, όσο είσαι μέσα, όση ώρα είσαι μέσα κερδίζεις κάποια points, που ξέρω το κάθε point έχει να κάνει με το δεκάλεπτο π.χ. Και άμα είχε συμπληρώσει αυτά τα points μπορείς να πάρεις μέρος σε κλήρωση ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό θα το βρω. Θα το βρω. Δεν είναι δύσκολο. Θα τη βρω την άκρη. Τι έχουμε εδώ πέρα. Τώρα πρέπει να βρούμε να παρκάρουμε, γιατί έχουμε και αυτό το θεματάκι.
πρωί-πρωί που ξαφνικά όλοι εμφανίζονται, λες και δουλεύει κανονικά η αγορά, παντού αμάξια και αυτά. Βέβαια έχω εγώ κάτι καβατζούλες. Τώρα αυτός που ήρθε εδώ πέρα, α, η καβάτζα μου είναι free, δείτε πόσο εύκολα θα παγκάρω. Και λέει ξαφνικά μπαίνει κάποιος μπροστά μου και μου παίρνει τη θέση. Τρομερό, τρομερό. Οπ, εδώ, τσακ. Άμα το παίρνεις πολύ κλειστά, δεν θα κάνεις δουλίτσα. Άρα πάμε εδώ, τσακ, 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 εδώ είμαστε. Τελειότητα, τελειότητα. Εδώ, εντάξει, λειτουργεί ακόμα. Είχα βάλει το συστηματάκι να κλείνει μπροστά η οθόνη. Βέβαια, φαίνεται ότι γράφει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βλογκάκι έτσι μικρούλι. Μπορώ να πω και δοκιμαστικό, θα το ανεβάσω βέβαια. Not bad, not bad. Και ελπίζω μέχρι να ξεκινήσω το προτζεκτάκι που θέλω να... πώς το λένε, να κάνω ακόμα μερικά, είτε είναι εδώ πηγαίνοντας στη δουλειά ή δεν ξέρω εγώ τι, ή μέσα στη μέρα, ή φεύγοντας από τη δουλειά, ή πηγαίνοντας κάπου αλλού που έτσι κι αλλιώς δεν πολύ κυκλοφορούμε πλέον, και να πω καμιά δύο-τρεις μαλακιούλες έτσι από σαν αυτές που είπα τώρα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή σας ημέρα, να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε αύριο στις 10 η ώρα Vape My Noob Live νούμερο 153 νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Bye bye.